σειρά του Στάζ να προσπαθήσει να πιέσει τον Μπακατσιά. Σιγάλα, Ντάρτλεϊ. Πολύ ωραία πάσα στον Φασούλα. Ντάρτλεϊ, σούτ από μέση απόσταση. 15 ο Ολυμπιακός κάνει το καλύτερο πως συντηρεί αυτή την μικρή αλλά ουσιαστική διαφορά, αφού τώρα μόλις συμπληρώθηκε το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, την μικρή είπαμε αλλά ουσιαστική διαφορά των 5 πόντων. Ντάρτλεϊ. Πάμε από τον Φασούλα εύκολα. Μπακατσιάς. Στον Πάσπαλη. Δεν ξέρω αν άλλαξε περιστασιακά. Αντίπαλο πάντως αυτό δεν τον εμποδίζει. Θα δώσει μια εξαιρετική ασίστ στον Ντάρτλεϊ. Το κάρφωμα από τον Αμερικάνο. Ο Ολυμπιακός ξεφεύγει με διαφορά 9 πόντων, δείχνοντας τις διαθέσεις του δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Τόμιτς με αντίπαλο τον Χέρμαν. Ντάρτλεϊ, παρά την προσπάθεια του Πόρτμαν, του βγήκε να τον κόψει. 16-25. Στρίλερς με αντίπαλο τον Ντάρτλεϊ. Ο Φασούλας βοήθησε τον Αμερικάνο και πήρε αυτό το αμυντικό rebound. Αυτό το Ντάρτλεϊ έδινε μάχη με δύο αντιπάλους. Νέος εφηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Εύκολο λέει από τον Ντάρτλεϊ. Ο Ολυμπιακός που όποτε βρει κάτι λιγότερο από 7 λεπτά για τη λήξη του πρώτου μέρους. Ντάρτλεϊ. Η σειρά του για να σου τον πόντο. Ο Αμερικάνος δεν διστάζει να σουτάρει και έξω από τη γραμμή. Βλέπετε ξανά την προσπάθειά του. Μετά από το time out ταυτόχρονα και Σαμέι και Πόρτμαν και Στρίλερς. Αντικαταστάθηκε ο Βάρνερ, ο Ντάρτλεϊ κλέβει την μπάλα. Ντάρτλεϊ που η προσφορά του απόψε είναι πολύ πλευρή. Στρίλερς γυρίζει αλλά εκεί που είχε φτύνει. Ίσως προλάβατε ένα ακόμα για σουτ. 7 λοιπόν δευτερόλεπτα, Τόμιτς, Μπακατσιάς προς τα μέσα, βάσιμο. Follow από τον Πάσπαλη, follow από τον Ντάρτλεϊ και ακριβώς με την εκπνοή του ημιχρόνου ο Ολυμπιακός κάνει τους πόντους της διαφοράς. 10th quarter και ρίχνει στον αγώνα ένα νεαρό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει και πολλά πράγματα. Ντάρτλεϊ, ακάλυπτος. Βγήκε ο τυπό να τον καλύψει. Αλλά βέβαια αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Αλλά σε άμυνα ζώνης πάντα η Βέλγη. Μπακατσιάς, Πάσπαλη. Ντάρτλεϊ, κάρφωμα από την ασίστ του Μπακατσιά. Λοιπόν, δεν μπορούσε εκεί να κάνει τίποτα. Βλέπετε ξανά.